δεν θα ξεκινήσω με στίχο από τους χαιρετισμούς, γιατί αυτές τις μέρες ένιωσα βαθιά μέσα μου τον πόνο αυτών των ανθρώπων που συνεχίζουν να ανεβαίνουν τις ανηφόρες τους. Και ξέρετε πώς έρχονται όλα τα πράγματα, να μαθαίνω κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Και όχι μόνο δύσκολα από αυτό το ατύχημα, το δυστύχημα, αλλά κι άλλους ανθρώπους. Μαθαίνω σήμερα και είναι φίλος μου αυτός, φίλος μου. Βρέθηκε για δουλειά από την εταιρεία στη Νιγηρία. Νιγηρία. Την άλλη άκρη. Και λιποθυμάει, τον πάω στο νοσοκομείο. Καρδιακό επεισόδιο, πρέπει να μπει για εγχείρηση. Πού? Πώς, με ποιους δικούς του. Και ήρθαν οι άνθρωποι του όλοι από εδώ και γονατίσαμε εδώ στα Παναγιά για να κάνουμε παράκληση. Αυτό που μου περνάει όμως αυτές τις μέρες όλες από τη δικιά μου καρδιά και το δικό μου χαζό μυαλό, είναι αυτή η φράση των Ευαγγελίων της Μεγάλης Εβδομάδας. Ήταν, λέει, η Παναγιά μας κάτω από το Σταυρό και διήλθε την καρδία αυτής ρομφαία δίστομος. Τρύπησε, λέει, την καρδιά της από όλη την αδικία που ένιωθε εκείνη την ώρα, από τον πόνο που έβλεπε. Έβλεπε να πεθαίνει, μάλλον όχι, έβλεπε να βασανίζουν τόσο σκληρά τον μονάκριβο γιο της. Και ενώ είχε όλη τη βεβαιότητα από τον άγγελο, από τον αρχάγγελο, όταν της είπε ότι είναι έγκυος, ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού. Και είχε και μέσα στο μυαλό της τη βεβαιότητα ότι ως γιος του Θεού θα έχει την προστασία του Θεού. Και έβλεπε μετά τα θαύματα, έβλεπε μετά ό,τι υπέροχο έβγαζε ο Χριστός από την διδασκαλία του, από τη ζωή του, από τα θαύματά του. Και βεβαιώνονταν η ψυχούλα της και η καρδούλα της ότι είναι γιος του Θεού. Βέβαια, άκουγε και την κακία όμως των γραμματέων και των φαρισαίων. Και ενώ είχε τη βεβαιότητα ότι είναι γιος του Θεού, άρα θα έλεγε άτρωτος, ο Χριστός όμως το είπε κάπως στους χαιρετισμούς που διαβάσαμε. Έγινε, λέει, άνθρωπος. Ομοίων γαρ, το όμοιον καλέ σας. Ίδιος με μας. Γι' αυτό και ένιωθε τον πόνο. Γι' αυτό και ένιωθε τον πόνο. Γι' αυτό και πόνεσε ο Χριστός. Γιατί όμως πόνεσε? Για να ανοίξει το δρόμο της δικιάς μας σωτηρίας. Και πορεύεται, λοιπόν, η Παναγιά, μη φύγουμε από την Παναγιά, και βλέπει όλο το μαρτύριο του γιού της. Και εκεί που βλέπει το μαρτύριο, ο Ευαγγελιστής
βάζει αυτήν τη φράση «Διήλθε την καρδίαν αυτής», ρομφαία δίστομος δηλαδή, ένα μεγάλο μαχαίρι σαν ρομφαία, το οποίο τόσο πολύ τρυπούσε που έκοβε και από τις δυο μεριές. Έτσι νιώθε ο Ευαγγελιστής ότι τρύπησε ο πόνος την καρδιά της Παναγιάς μας. Γι' αυτό και συγχωρέστε με που τολμάω και το λέω. Τι να είμαστε εμείς να μιλάμε για την Παναγιά. Είναι η μόνη που μπορεί σίγουρα αυτές τις μέρες και τις προηγούμενες μέρες και τις επόμενες μέρες και τις τούτες εδώ μέρες να καταλαβαίνει τον πόνο από τις μανάδες. Είναι η μόνη που μπορεί να καταλάβει και να νιώσει και να τρέξει από τον πόνο της μάνας και από τον πόνο της γυναίκας και από τον πόνο της ψυχής της και της καρδιάς. Γι' αυτό θα το λέω συνέχεια αυτές τις μέρες, να μάθουμε να προσευχόμαστε. Τι μου έλεγε χθες ένα από τα παιδάκια που σώθηκα. Μας τα λέει στο τρίτο βαγόνι. Εκεί που έγινε και εκεί μακελιό. Από κάτω νιώσαμε, έπεσε ένα σκοτάδι, αμέσως άρχισε να φαίνονται οι φλόγες. Από κάτω, λέει, κάτω έξω από το βαγόνι ακόμα, έκαιγαν οι φλόγες, τις βλέπαμε, τις νιώθαμε. Έβγαινε καπνός, μύριζε απέσια. Εκείνη την ώρα μου λέει, θυμήθηκα να φωνάξω την Παναγιά. Φώναξα και είπα, Παναγιά, βοήθησέ με, ίσως να μην έχω 30 δευτερόλεπτα να σωθώ. Κοπάνησα, λέει, ένα τζάμι και βοήθησα πρώτα την παρέα μου. Ήμασταν 4 κορίτσια για να βγούμε. Και βγήκαμε. Και απ' έξω, λέει, ένιωθε σαν να είναι κόλαση. Και εμείς φωνάζαμε, Παναγιά βοήθησε, Παναγιά βοήθησε, Παναγιά βοήθησε, Παναγιά βοήθησε. Πώς βρεθήκαμε, λέει, μακριά, πώς βρεθήκαμε στον δρόμο και εκεί, λέει, και υποθυμήσαμε και βρεθήκαμε στο νοσοκομείο, ανοίξαμε τα μάτια. Μια άλλη ιστορία που τη διάβασα και την άκουσα, έχει και βίντεο στο ίντερνετ. Ευδοκία τη λένε τα κοπέλα. Ευδοκία, λέει, και μπαίνοντας στο νοσοκομείο, ήμουνα, λέει, η πρώτη που μπήκα στο νοσοκομείο, μου μιλάει μια νοσοκόμα και μου λέει, μη φοβάσαι, με λένε Ευδοκία, και μένα της ψήνισα, με λένε Ευδοκία. Και εκείνη την ημέρα, λέει στο βίντεο, γιόρτασε και ήταν η γιορτή της. Τι νομίζετε, μωρέ, οι Άγιοι είναι μακριά, όχι κοντά μας είναι. Με μία όμως, μία προϋπόθεση, ότι θα μάθουμε να τους μιλάμε και στην Παναγία και στους Αγγέλους και στους Αγίους. Να το μάθουμε τώρα όμως, όχι άστο του χρόνου θα το μάθουμε.
κανένας δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει τι είναι το αύριο το πρωί ή τι είναι και σήμερα το βράδυ. Κανένας. Να μάθουμε λοιπόν προσευχή. Την έχουμε ανάγκη όταν θα βρεθούν οι δύσκολες στιγμές να φωνάξουμε και να μας ακούσουν. Και μου λέει μια φορά ένα παιδάκι μικρό που του έλεγα πως είναι η προσευχή να μάθεις να μιλάς και μου λέει παππουλή, η προσευχή μου λέει λες να είναι πως μαθαίνουμε με το κινητό να μιλάμε στον άλλο. Ακριβώς. Και τι έλεγε ο Γεροπαΐσιος και το έχουμε εκεί, στο χέρι του, στο ηλιτάριο που κρατάει. Η συχνότητα, λέει, του Θεού που μιλάει και ακούει τον άνθρωπο, είναι η αγάπη. Να τρέξουμε να τη μάθουμε και την αγάπη. Αυτές τις μέρες που έχουν ανάγκη συνάνθρωποι μας, εμείς μωρέ κοιμόμαστε ήσυχα. Χωρίς τουλάχιστον ούτε Κύριε Λέησο να πούμε. Όχι, δεν θα μας δει ο Θεός. Όχι. Δεν μπορεί εδώ κοντά να έχουν ραγίσει οι καρδιές, οι ψυχές. Λίγο καιρό, είδατε τι έγινε στη γειτονιά μας, τι μωρέ κι αν είναι μουσουλμάνοι. Μανάδες και πατεράδες δεν τα περίμεναν και εκείνα τα παιδιά να τα δουν ζωντανά. Ή νομίζετε ότι για αυτούς ο ήλιος δεν βγαίνει εκεί, ας τον αλάχει κι ο άλλος. Ο ίδιος ο δικός μας Θεός τρέχει και σε εκείνα τα παιδιά. Και το προσπερνάει ότι είναι στον Αλλά. Γιατί κανένας δεν ξέρει κι αυτοί εκεί πόση πίστη έχουν μέσα τους. Και επειδή το είδα και το έζησα όταν πάω στην πόλη και στα γύρω, πόση λατρεία έχουν στον παπά και πόση πίστη έχουν κρυμμένη. Κρυμμένη πίστη. Κρυμμένη πίστη, ζωντανή, ολοζώντανη, τόση δύναμη που ντρέπομαι όταν μου τα δείχνουν. Ντρέπομαι και ας σηκώνουμε εμείς τη μύτη μας και λέμε ότι μόνο εμάς αγαπάει ο Χριστός. Τι λέτε μωρέ, τι λέτε καλέ. Και το χειρότερο, πώς τόλμησε αυτός ο δεσπότης, πόσες ψυχές πόνες, πρώην δεσπότης, με τελείως συνταξιούχος, να πει ότι καλά τους έκανε ο Θεός τους νέους, γιατί είχαν αμαρτίες. Τι λέτε, τι λες δεσπότη, τι λες. Πώς το πες, πώς το σκέφτε. Ποιος ξέρει αν εκείνα τα παιδιά έχουν αμαρτίες και τα δικά μας είναι αναμάρτητα. Το φτάσαμε τον εγωισμό εκεί ή ότι εμείς ήμασταν αμάρτητοι και αυτοί που χάθηκαν είναι αμαρτωλοί. Ή εμείς είμαστε χωρίς αμαρτίες η χώρα και άλλη χώρα δίπλα είναι άθεη και άπιστη και γιαούλιδες. Καλά. Εντάξει. Τα δούμε εκεί πάνω τα δευτέρια, θα τα δούμε, είναι αλλιώς. Πολλά δευτέρια είναι αλλιώς. Πολλά δευτέρια είναι αλλιώς. Μου λέει μια μάνα από αυτές που το παιδί της έγινε κάρδιο. Εδώ καθόταν, 2,5 ώρες.
ήρθα με παπά μου να μην καταλάβει την καρδιά μου κακία, μαυρία, μίσος και έχθα. Θέλω να πολεμήσω, μου λέει, για το παιδί μου μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Αλλά να πολεμήσω με φως, με Χριστό, με καλοσύνη και να μπορέσω να βοηθήσω λίγο κι εγώ να φυτρώσει σε αυτόν τον τόπο, να φυτρώσουν και να απλωθούν αξίες, αξίες, αξίες και αγάπη. Αυτά μου είναι. Και ήθελα να ξαπλώσω κάτι, να της φιλήσω τα πόδια. Λέω, ποιος είσαι εγώ εσύ? Τι κάνεις εσύ από όλα αυτά? Τι κάνεις? Καμώνεσαι και για τη μιλάς κιόλας. Πάμε, έχει προνόλη μαζί. Να βρούμε τον Χριστό, να βρούμε την Παναγιά, να βρούμε αγάπη, να βρούμε ταπείνωση, να βρούμε το φως, να βρούμε την Ανάσταση, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους όσους πειράξαμε, να δώσουμε συγγνώμη σε αυτούς που μας τη ζητάνε και να φτάσουμε στην Ανάσταση και να είναι η Ανάσταση φέτος Ανάσταση φως και λαμπρή για όλους. Για μας και μαζί με μας και για αυτές τις ψυχές όλων των δικών μας που έφυγαν πιο πριν. Τη Μεγάλη Παρασκευή δέστε πόση ελπίδα μας γεμίζει αυτή η προφητεία. Μεγάλη Παρασκευή, όταν γυρνάμε πίσω με τον επιτάφιο και τον βάζουμε και στην πόρτα να περάσουμε από κάτω και διαβάζουμε μετά την προφητεία του Εζεκίρ που λέει και θα ξαναμαζευτούν, λέει, όλοι οι άνθρωποι και θα βγουν από τα μνήματα και θα ξετρυπώσουν, λέει, και αναφέρει εκεί από τα βουνά, από τα λαγκάδια, από τις θάλασσες, από τις λίμνες, από τα ποτάμια. Ακόμα, λέει, και αυτοί που εξαερώθηκαν από φωτιές, από καταστροφές, θα ξαναμαζευτούν, λέει, τα κόκαλά τους. Και τα κόκαλα θα πάρουν σάρκα και η σάρκα θα φτιάξει άνθρωπο για να πάνε αναστημένοι για πάντα κοντά στον Χριστό. Να η ελπίδα αυτές τις ώρες για αυτούς που χάθηκαν κομμάτια τους το ατύχημα. Δεν χάθηκε τίποτα. Έτσι μας λέει ο προφήτης, έτσι μας επιβεβαίωσε ο Χριστός. Τίποτα. Για λίγο κρύφτηκε από εμάς. Υπάρχει. Και τι ωραία η διήγηση, να είναι λίγο χαρούμενο αυτό που θα τελειώσουμε. Πόσο ζωντανή είναι η νεκρή μας. Το είπα και αυτό σε αυτές τις μανάδες. Πόσο ζωντανή είναι η νεκρή μας. Ακούστε. Εκεί στην Λέσβο που πήγα στη Μυτιλίνη, τώρα μου τα πάνε, που πήγα την τελευταία φορά, που χόρεψα κιόλας, μου λένε μια διήγηση για τον Παπαφώτη, που τον έχουμε έξω εκεί και τον προσκυνάω. Εγώ τον προσκυνάω, τον αγαπάω, τον λατρεύω και σκέφτομαι τα τρελά του. Είχε ρίξει, λέει, χιόνι, είχε κρύο, και ο Παπαφώτης τι έκανε? Πήγε, λέει, στα μνήματα το βράδυ, ξάπλωσε σε ένα μάρμαρο που το είχαν βγάλει στην άκρη από έναν τάφο, πάνω στο χιόνι και κοιμήθηκε
Όσο κοιμήθηκε, έτσι είπε. Και όταν το πρωί πήγε μια γυναικούλα από το χωριό να ανάψει τον καντήλι στον καλό της, το βρήκε, του λέει, τι κάτσε ρε Παπαφώτη εδώ μες στο κρύο. Και τι είπε ο Παπαφώτης. Επειδή έδειξε χιόνι, λέει, και κρύο να είναι καημένοι εδώ, ήρθα να τους κάνω παρέα. Και όλη τη νύχτα μιλούσα, λέει, μαζί τους. Δεν θα το κάνω. Θα βγάλω όλη τη νύχτα εκεί, δεν θα το κάνω. Φοβάμαι να πάω τώρα να πάω στο τμήματά σας. Αλλά όλη τη νύχτα δεν θα το κάνω. Τι μας δείχνει αυτό αυτού του Αγίου, του πιο απλού Αγίου στην εποχή μας. Ότι είναι ζωντανή. Ο Γεροϊάκωβος πέθανε, έφυγε από τη ζωή, κοιμήθηκε και συναντιόνται δύο φίλοι που ήταν πνευματικά του παιδιά και λέει ο ένας τον άλλο, αύριο Σάββατο έχουμε, λέει, τα 40 του Γέροντα. Γέροντα, ρε παιδί. Του Γεροϊάκωβου, τι λες μωρέ, του λέει. Ποια 40, πέρασε 40 μέρες, πότε πέθανε. Λέει, πάμε, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Και του λέει, όχι, του λέει, δεν λες καλά, κάτι δεν ξέρεις. Εγώ, λέει, προχτές μίλησα μαζί του 20 λεπτά. Πώς μίλησε, πήρε, λέει, το τηλέφωνο του Γέροντα και ήταν σοβαρό το Θεό, το απάντησε. Τι του είπε, λέει, στο τέλος όμως. Σε παρακαλώ. Μην με ξαναενοχλήσεις αυτό το τηλέφωνο, δεν θα μιλήσω. Ολοζώντανοι, όλοι ολοζώντανοι. Κλείνουμε τα μάτια, περνάμε σε άλλη ζωή, αλλά είναι ζωή όμως. Δεν είναι θάνατο. Δεν είναι χάνεται. Δεν καταστρέφεται. Δεν χάνεται. Αύριο το πρωί έχουμε την ευλογία που θα απομνημόσουμε εδώ να λειτουργήσουμε εδώ. Την Κυριακή θα λειτουργήσουμε πέρα στον Άγιο Παράδομο και θα πάμε έτσι. Ευχαριστώ για αυτούς που στόλισαν να πάμε με παιδιά. Τι να πω. Μου έρχεται να ρίχνω μετάνοια συνέχεια σε όλους σας. Σε όλους σας να ρίχνω μετάνοιες. Hey, το νιώθω. Νιώθω την υποχρέωσή μου που σας έχω. Και να ετοιμάσουμε λίγο σιγά σιγά να βοηθήσουμε και για τα λουλούδια το επιτάφιο. Κάνουμε έτσι ωραίος, τι ωραίος επιτάφιο. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο είναι εδώ για εξομολόγηση. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Σας περιμένω όλους που σας αγαπάω. Διευθυνώ τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.